Καλημέρα στην όμορφη παρέα μου. Τι κάνετε? Εμείς είμαστε καλά και ετοιμάσαμε για σας, μάλλον ετοιμάζουμε για σας, μία πολύ ωραία καλοκαιρινή τσαντούλα, την οποία θα κρατάμε όλη μέρα. Είναι φιλέ η τσάντα, έτσι, αλλά θα στέκεται. Αυτό τι έχω κάνει? Έχω διαλέξει λοιπόν εγώ αυτή την τριχρωμία. Μ' αρέσει. Ήλιος, θάλασσα. Έτσι, εντάξει, στο μυαλό το δικό μου τώρα. Βέβαια υπάρχουν τόσες πολλές αποχρώσεις αυτό που μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Θέλετε να την κάνετε δίχρωμη, θέλετε να την κάνετε τρίχρωμη, θέλετε να την κάνετε μονόχρωμη. Ό,τι θέλετε. Εγώ είπα να την κάνω τρίχρωμη, έτσι, και θα την περιποιηθούμε μετά, θα τη στολίσουμε κιόλας. Λοιπόν, τι έχω κάνει για να μην καθυστερούμε? Εγώ τι έκανα? Έβαλα 30 άριχτα. 30 άριχτα. Εδώ. Να τα. 30 άριχτα και έκανα 43 σειρές ίσιες. Τίποτα δεν έχω κάνει. Έχω δημιουργήσει ένα πάτο ίσιο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, γιατί αυτή η τσάντα θα είναι τετραγωνισμένη. Πώς τετραγωνίζουμε τις γωνίες όταν η τσάντα θέλουμε να μας στέκεται λίγο πιο τετράγωνη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, να ξεκινήσουμε. Την τσαντούλα την επάνω. Πάμε. Εδώ μόλις τελειώσουμε τον πάτο μας, τι κάνουμε? Σε αυτή την προκειμένη περίπτωση το κόβουμε. Γι' αυτό ήθελα να το έχουμε, να το κάνουμε παρέα αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, γιατί θέλουμε να τετραγωνίσουμε και τις 4 γωνίες. Έτσι. Ένα λεπτό να τραβήξω λίγο αυτό κάτω, μάλλον πάμε εδώ δίπλα. Να το τραβήξουμε λίγο κάτω για να μην μας ενοχλεί. Εκεί, και θα το κάψω εγώ μετά. Όπως και αυτό. Πάμε να το τραβήξουμε λίγο κάτω. Μάλλον ανάποδα. Ωραία. Πάει και αυτό. Εκεί. Πάμε λοιπόν και ξεκινάμε από το κέντρο μιας πλευράς. Όποιας πλευράς θέλουμε, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, από το κέντρο. Και κάνουμε ένα άριχτο. Ξαναμπαίνουμε και κάνουμε άλλο ένα για να ξέρουμε ότι εδώ γυρίζουμε, έτσι. Πιάνουμε και το σπαγκάκι από κάτω. Και πάμε σε όλες τις τρυπούλες που βλέπουμε μπροστά μας, όπως έχουμε μάθει, και κάνουμε ένα άριχτο. Μέχρι να φτάσουμε στη γωνίτσα μας, έτσι. Λοιπόν, πλέκουμε και την άλλη τρυπούλα και τώρα έχουμε εδώ, προσέξτε με λίγο εδώ, έχουμε μία τρύπα της πλαϊνής πλευράς, μία η κεντρική, η γωνιακή μας, και μία η επόμενη. Έτσι, λοιπόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα, παίρνουμε 2, παίρνουμε 3, έτσι, κρατάμε το τρίτο στην άκρη, εκεί, να μην μας φύγει, κλείνουμε αυτά, παίρνουμε το τρίτο και το κλείνουμε. Να τη γωνία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και από εκεί, να το καταλάβουμε καλά. Να το. Τώρα σηκώθηκε η γωνία, τη βλέπετε? Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε στην άλλη πλευρά. Μόλις φτάσω στην άλλη πλευρά ξανανοίγω, να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Φτάσαμε στην άλλη γωνία. Εδώ τι έχουμε? Ένα τον πλαϊνό, ένα τον κεντρικό και έναν από αυτή την πλευρά. Τι κάνουμε? Μπαίνουμε, παίρνουμε αυτόν. Μπαίνουμε, παίρνουμε τον κεντρικό, τον γωνιακό δηλαδή. Και μπαίνουμε και παίρνουμε και τον επόμενο. Πιάνουμε και το σπαγάκι μας από κάτω. Λοιπόν, κρατάμε αυτό το τελευταίο σπάγκο σε αναμονή. Εκεί, χωρίς να μας φύγει, τον κρατάμε. Κλείνουμε αυτούς τους 3. Παίρνουμε αυτόν. Και το κλείνουμε. Έγινε και η άλλη γωνία. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο πράγμα και στις 4 γωνίτσες. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε επί 3 σειρές. Θα το κάνουμε παρέα, να το δείτε καλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη γωνίτσα. Αυτές τις 2 τις γυρίσαμε. Τις βλέπετε? Να τες. Τις γυρίσαμε τις γωνίες. Πάμε τώρα στην επόμενη γωνία. Με αυτόν τον τρόπο δεν τρώμε και πόντους. Γιατί τους 2 πόντους που κλείνουμε τους ξαναβάζουμε. Στην ουσία μπαίνουμε 3 φορές μέσα. Επειδή όμως πλέκουμε 2 φορές, δεν τρώμε πόντο. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γωνία και θα ξανανοίξω εγώ. Πλέκουμε και αυτόν. Και πάμε τώρα. Έχουμε έναν εδώ. Έναν το γωνιακό, μη μου τον φάτε. Και έναν τον επόμενο, που είναι αυτός. Με πολύ προσοχή μπαίνουμε. Εκεί. Ωραία. Κρατάμε τον πόντο αυτόν. Πλέκουμε τους 3. Μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε τον πόντο που κρατήσαμε και τον κλείνουμε μαζί. Έτσι. Και πάμε δίπλα τώρα. Και μου φτάνετε πάλι, λίγο προσεκτικά γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο, είναι η αρχή. Έτσι, μου φτάνετε μέχρι το τέλος της σειράς πάλι. Πάμε και στην τελευταία γωνίτσα. Λοιπόν, έχουμε ένα πόντο από αυτή την πλευρά. Θα μου κάνετε τους πρώτους πόντους που ξεκινάμε όταν βάζουμε τους 30 άριχτα, 31 και γυρνάμε στο 30, θα μου τους κάνετε λίγο πιο χαλαρούς. Γιατί εγώ δεν τους έκανα χαλαρούς και μου βγάλαν την πίστη για να φτάσω μέχρι εδώ. Μου βγήκε ψυχή. Λοιπόν, εδώ και εδώ στο πρώτο από την άλλη πλευρά. Κρατάμε αυτό. Κλείνουμε εκεί. Κλείνουμε τους 3. Πιάνουμε αυτό και το κλείνουμε και αυτό. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε κανονικά μέχρι εκεί που αρχίσαμε. Να το, εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φτάσουμε εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σειράς. Μπαίνουμε μέσα και κλείνουμε με ένα βουβό. Το βελονάκι είναι νούμερο 5 και ως συνήθως ξέχασα να σας το πω. Εκείνο το βελονάκι γιατί το ξεχνάω κάθε φορά δεν μπορώ να καταλάβω. 5 νούμερο έχω βάλει, έτσι. Τώρα αν πλέκετε χαλαρά βάλτε 4,5. Πάμε να κάνουμε άλλη μια γωνίτσα μαζί. Εμένα αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε για 3 σειρές. Μετά θα ξεκινήσουμε κανονικά το σχέδιό μας το φιλέ, έτσι. Αλλά τις 3 σειρές θέλουμε για να γυρίσει ωραία η γωνία. Μετά δεν μας νοιάζει. Πλέκουμε και αυτό και τώρα βλέπουμε ότι αυτός εδώ είναι ο πλαϊνός, αυτός είναι ο κεντρικός και αυτός είναι ο επόμενος. Άρα 1, 2, 3, το βλέπετε πάλι, το ίδιο κάνω. Κρατάμε αυτόν, πλέκουμε τους 3, πιάνουμε αυτόν και τον πλέκουμε και αυτόν. Κάναμε τη δεύτερη σειρά της γωνίας μας, το βλέπετε. Και συνεχίζουμε κανονικά, αυτό θα μου το κάνετε, θέλω να μου το κάνετε για 3 σειρές. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά, αυτή είναι η πρώτη γωνίτσα. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γωνίτσα. Για 3 σειρές. Μία κάναμε παρέα. Δεύτερη ξεκινήσαμε. Άλλη μία γωνίτσα θα κάνετε. Και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά με το πάνω μέρος της άντας. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε άλλες. Σύνολο 3 σειρές γωνίτσες. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται. Εντάξει. Να το. Δεν έγινε πολύ ωραίο. Τις κάναμε τις 3 σειρούλες με τις γωνίες μας. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Αυτή η κατασκευή που σας έδειξα τώρα στις γωνίες, το τετραγώνισμα, είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνεχίσετε αν θέλετε, γιατί εμείς τώρα από πάνω θα την κάνουμε φιλέ, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα το πάμε ευθεία τώρα. Έβαλα όμως, να κάνω μια παρένθεση, έβαλα όμως εδώ που κλείσαμε, στις γωνίτσες ακριβώς, έχω βάλει ποντοδείκτες, ώστε εκεί να μας πέφτει ποδαράκι. Δηλαδή να είναι όμορφες οι γωνίτσες μας. Εάν όμως θέλετε εσείς αυτό το σχέδιο, μπορείτε να το κάνετε με νήμα γιούτα, με νήμα μακό, με αυτό το νήμα, με ψηλό βελονάκι, πολύ ωραία καλάθια. Έτσι. Και για τώρα το Πάσχα, πλησιάζει το Πάσχα, γι' αυτό το λέω, μπορείτε αντί να πάρετε, ξέρω εγώ, ξύλινη βάση, να κάνετε μία βάση τέτοια και να κάνετε ένα ωραιότατο κόκκινο ή άσπρο καλάθι, και με το ντόλτσε το νήμα το αυτό που είναι, να σας το δείξω. Με αυτό, αλλά σε κόκκινο, έτσι. σε κόκκινο, σε πράσινο, σε άσπρο. Πάρα πολύ ωραία, με αυτή την τεχνική. Θα γίνουν καλάθια ωραιότατα και με γιούτα για το καλοκαίρι, που μπορείτε μέσα να βάλετε κοχύλια, διάφορα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την τσάντα μας, γιατί πολλά είπα. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Και συνεχίζουμε τώρα. 1, 2, 3 είναι το ποδαράκι, γιατί εδώ δεν θα ξαναπατήσουμε στο ίδιο, γιατί δεν θέλουμε να φαίνεται στο τέλος, έτσι. Θέλουμε να φαίνεται η γραμμούλα μόνο. Οπότε 3 και 1 το γύρισμα, 4. Πάμε, πηδάμε αυτό και πάμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και πάμε κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 1 στον αέρα, πηδάμε 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. 1 στον αέρα, πηδάμε 1, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Να το. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το σχέδιό μας. Αυτό θα πάει μέχρι επάνω η τσαντούλα μας, αλλά εμείς θα το κάνουμε τώρα, να το δείτε κιόλας, και να δούμε πώς θα φτιάξουμε και τις γονίτσες μας, έτσι, για να τις φέρουμε ωραία. Λοιπόν, εκεί. 1 στον αέρα, ένα ποδαράκι. Εδώ λοιπόν είμαστε ακριβώς να το πέσαμε πάνω στον ποντοδείκτη το ποδαράκι μας. Δηλαδή πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι στη γωνίτσα. Αυτό θέλω, να μας πέφτει στη γωνίτσα το ποδαράκι. 1 στον αέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα στην άλλη πλευρά, έτσι. Εδώ. Μέχρι τη γωνίτσα είναι μικρή πλευρά, οπότε την κάνουμε παρέα. Μην ξεχνάμε τρυπούλες, έτσι, μετράμε. Πηδάμε 1 και πάμε δίπλα, έτσι. Θα γίνει μία τσάντα, shopping bag, η οποία αν κάνουμε και πιο μεγάλο πάτο μπορεί να γίνει και θαλάσσης, αλλά και έτσι θα γίνει μια τσάντα πάρα πολύ όμορφη, που μπορούμε να την κρατάμε όλη μέρα, έτσι. Είναι μια πολύ καλοκαιρινή τσαντούλα. Να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Κάναμε τις επίσημες τσάντες, να κάνουμε και κάτι πιο χαλαρό. Λοιπόν, εδώ. Και μας πέφτει και η γωνίτσα αυτή ωραιότατα. 1 στον αέρα. Και πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε τη δεύτερη γωνίτσα. Τους ποντοδείκτες σου έχω βάλει ακριβώς εκεί που κλείσαμε, έτσι. Που έχουμε κλείσει αυτό. Λοιπόν, 1 στον αέρα και πάμε τώρα στην ίσια τη μεγάλη την πλευρά και κάνουμε το ίδιο και πριν φτάσω στη γωνίτσα ανοίγω για να δούμε πώς θα κάνουμε τη γωνίτσα, έτσι. Φτάσαμε λοιπόν στη γωνίτσα μας, 1 στον αέρα, πατάμε πάλι εδώ, θα σας πω τώρα ένα μυστικούλι. Λοιπόν, έτυχε με τις διαστάσεις που έκανα εγώ την τσάντα που σας είπα, να μου βγουν ακριβώς οι γωνίες. Δηλαδή πηδάμε 1, βάζουμε στο διπλανό. Εάν κατά λάθος έχουμε κάνει μία σειρά περισσότερη, θα μας βγει λοιπόν ένας πόντος περισσότερος εδώ. Εδώ λοιπόν σε κάποιο σημείο από όλα αυτά τον πηδάμε και αφήνουμε 2 για να το... να κλέψουμε, ας πούμε, έτσι. Εάν χρειαστεί να κλέψουμε. Αν χρειαστεί να κλέψουμε, λέει καλύτερα να πηδήξουμε 2 παρά να απολύνουμε αυτά. Δηλαδή καλύτερα να λιγοστέψουν αυτά παρά να απολύνουν. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή προτιμώ να μου πηδήξετε 1. Και να μου κάνετε 1 στον αέρα και να πηδήξετε 2 κάτω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μη μου βάλετε περισσότερα και μας ανοίξει τσάντα. Αυτό με ενδιαφέρει, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τελευταία. 1 στον αέρα. και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην άλλη γωνίτσα και ανοίγω πάλι. Φτάσαμε και στην άλλη γωνίτσα, ένα στον αέρα, πάμε εδώ, πατάμε στο κέντρο, οπότε πάει, τελειώσαμε με τις γωνίες μας και πάμε τώρα. Ένα στον αέρα μέχρι να φτάσουμε εδώ και ανοίγω, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος, πάμε να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ, ένα στον αέρα, πάμε. Ένα, δύο, στο τρίτο, εδώ, μπαίνουμε και κάνουμε ένα βουβό. Και τρία πάλι. Ένα, δύο, τρία και ένα για το γύρισμα. Λοιπόν, και τώρα πατάμε ακριβώς από πάνω. Εδώ. Δηλαδή, κάνουμε ένα στον αέρα και πατάμε ακριβώς πάνω από το προηγούμενο ποδαράκι. Ένα στον αέρα, πάνω από το προηγούμενο ποδαράκι. Και πάει όλη μας η τσαντούλα τώρα έτσι. Λοιπόν, θα σας πω και μια πονήρια. Τώρα, εάν κάποια ή κάποιος από εμάς θέλει να την κάνει πιο σμικτή την τσάντα, μπορεί να κάνει το εξής. Στη μία σειρά να κάνει αυτό και στην άλλη σειρά να κάνει ένα εδώ, ένα στη μέση, ένα εδώ. Δηλαδή να γίνει μία σειρά με πιο μαζεμένα ποδαράκια, πιο σμικτά και στην άλλη πάλι να κάνει το φιλέ. Εμένα μου αρέσει να την κάνουμε όλη φιλέ. Τώρα υπάρχει όμως και αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να κάνετε μία τρυπούλα ένα κανονικό, μία τρυπούλα ένα κανονικό, έτσι, όπως θέλει. Υπάρχουν δύο δυνατότητες δηλαδή. Λοιπόν, πάμε εδώ, να περάσουμε για την πρώτη γωνίτσα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που θέλω να μου προσέξετε. Όσες τρυπούλες έχουμε σε αυτή την πλευρά, από εδώ μέχρι εδώ, πρέπει να έχουμε και από εδώ μέχρι εδώ. Όσες τρυπούλες έχουμε από εδώ μέχρι εδώ, τρυπούλες τέτοιες, θα πρέπει να έχουμε και από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό νομίζω ότι εννοείται, αλλά το λέω για να είμαστε και σίγουροι ότι το καταλάβαμε όλοι, έτσι. Δηλαδή αυτές οι τρύπες εδώ, με αυτές πρέπει να είναι ίδιες. Αυτές οι τρύπες εδώ, με αυτές τις τρύπες εδώ πρέπει να είναι ίδιες, έτσι. Μετράμε από γωνία σε γωνία. Δεν θέλω να μου βγουν από εδώ, ξέρω εγώ, 19 και από εδώ 20, γιατί η τσάντα μας θα ανοίξει από μια πλευρά, έτσι. Όχι, θέλουμε να είναι ίδια. Και ίδια θα βγούνε, δηλαδή με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει, ίδια θα βγούνε, αλλά δεν χάνουμε τίποτα να μετρήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και πάμε έτσι, πάμε και μέχρι τη γωνίτσα μας, εδώ. Εδώ δεν αλλάζει κάτι, συνεχίζουμε πλέον, δεν κλείνουμε τίποτα, γιατί τώρα θα την κάνουμε όλη φιλέ. Περάσαμε και τη γωνίτσα μας εδώ. Λοιπόν, και πάμε. Λοιπόν, τελειώνω γύρω τη σειρούλα για να τη δούμε, έτσι. Κάντε μου και εσείς τη σειρούλα σας, να τη δούμε μαζί, να δούμε την τσαντούλα μας πώς θα γίνει. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά. Η εμφάνιση της τσάντας μας είναι αυτή, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εγώ υπολογίζω ότι αν φτάσουμε στα 25, είμαστε καλά, γιατί μετά θα κάνουμε και ακόμα 3 εκατοστά περίπου τα χερούλια τα οποία θα πλεχτούν πάνω με άριχτα. Άρα θα φτάσουμε σύνολο εδώ. Τώρα, εάν θέλουμε να την κάνουμε συνολικά ακόμα ψηλότερη, μπορούμε να την κάνουμε. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στα 3 τελευταία εκατοστά που θα τα χρειαστούμε, 3 με 4 για να κάνουμε τα χερούλια, σταματάτε. Από εσάς εξαρτάτε. Εγώ υπολόγισα ότι θέλω περίπου, επειδή θα βάλω 3 χρώματα, θέλω 5 σειρές από το κάθε χρώμα, για να φτάσω εγώ εκεί που το θέλω εγώ, έτσι. Εσείς ανεβαίνοντας μπορείτε αν θέλετε να την ψηλώσετε κι άλλο, να κάνετε από 6 σειρές το καθένα. Αλλά θα μου άρεσαν οι σειρές να είναι ομοιόμορφες, δηλαδή να μην κάνουμε την τσαχπινιά που κάνουμε, που άλλες βάζουμε 3 κίτρινα, 5 μπλε, 2 ξέρω εγώ, να γίνει ίδια συνολικά. Δηλαδή υπολογίζω γύρω στα 28 αντί 29 να μας φτάσει συνολικά η τσάντα. Δεν χρειάζεται και παραπάνω, έτσι, ανάλογα με τον πάτο της. Έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι μια χαρά. Οπότε εγώ θα βάλω από 5 σειρές στο καθένα και το πολύ πολύ, εάν χρειαστεί, προσθέτω μία σειρά από το τελευταίο χρώμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, φτάστε μου εμένα στα 25 εκατοστά και ξανανοίγουμε να κάνουμε μετά το χερούλι. Τις αλλαγές στο χρώμα φυσικά θα μου τις κάνετε εδώ, έτσι, στην ένωσή μας. Εδώ. Στην αλλαγή στο χρώμα θα μου το κάνετε εδώ, στην ένωση. Θα αφήνετε το ένα χρωματάκι, θα το κόβετε, θα το καίτε, θα συνεχίζετε με το άλλο, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, συνεχίστε κι εσείς και θα ανοίξουμε να δούμε ποια είναι πιο όμορφη. Λοιπόν, κάναμε, το πλέξαμε, κάναμε τις εναλλαγές, θα δείτε τώρα το πίσω μέρος. Λοιπόν, εμένα μου βγήκε, να σας πω την αλήθεια, 26 ακριβώς μου βγήκαν οι εναλλαγές. Και τις έχω κάνει λίγο ανισόρροπες, γιατί μου αρέσουν έτσι να είναι λίγο. Λοιπόν, έβαλα εγώ 7 εδώ, 7 δεν έχω βάλει, ναι, 7 εδώ, 10 εδώ, επειδή μου άρεσε το κίτρινο. Και εδώ έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, γιατί? Γιατί επειδή θα το πλέξουμε και από πάνω, μη βγει πάρα πολύ το μπλε το σκούρο, έτσι. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μια τσαχπινιά όταν την έπλεκα. Σκέφτηκα, ναι, να κάνουμε ένα μπάτο. Να το, έκοψα ακριβώς όσο είναι ο πάτος της. Να το, αυτός, χωρίς την τρία, αυτό, χωρίς τα τρία. Τα τρία είναι το ανέβασμα, έτσι, μην μπερδευτούμε. Εκεί είναι ο πάτος. Αυτός είναι ο πάτος. Ένα λεπτό να το δείτε κιόλας. Αυτά είναι τα τρία που κάναμε τις γωνίες. Αυτός είναι ο πάτος. Λοιπόν, έκοψα 2 κομμάτια καμβά τόσα, να τα. 2 κομμάτια για να σκληρύνει λίγο παραπάνω. Και πήρα μια χρωματιστή φόδρα. Τι σκέφτομαι να κάνουμε τώρα? Αφού λοιπόν την τελειώσουμε τη τζαντούλα μας, θα την ντύσουμε όλη μπλε μέσα. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα το μπλε που δείχνει και στα 3 χρώματα πάρα πολύ ωραίο. Και αφού την ντύσουμε λοιπόν όλη την τσάντα και τον μπάτο κανονικά και τα πλαϊνά όλα, μετά θα βάλουμε αυτό εδώ στον μπάτο πάνω από το φοδράρισμα, έτσι. Για να στηθεί και ο πάτος, αλλά να ανοίγουμε και να βλέπουμε μπλε μέσα και ένα χρωματιστό στο κάτω μέρος. Εμένα θα μου αρέσει. Δεν ξέρω τώρα, εσείς αν θέλετε μπορείτε, εάν δεν είσαστε τόσο τρελιάρι σαν και εμένα, να μην βάλετε αυτό κάτω, να βάλετε πάλι 2 πλέγματα, αλλά να τα ντύσετε με την ίδια φόδρα, που θα ντύσετε το εσωτερικό, έτσι, δεν είναι ανάγκη να κάνετε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε το κάνετε, αν έχετε έτσι κάποια φόδρα πολύ φαντεζίστικη, μπορείτε να τη βάλετε για πάτο, ώστε όταν ανοίγει η τσαντούλη να φαίνεται όμορφη. Λοιπόν, πάει αυτό. Έχουμε μείνει λοιπόν εδώ. Είναι οι εναλλαγές μας, βλέπετε. Μία εναλλαγή είναι εδώ, μία εναλλαγή είναι εδώ και μία εναλλαγή, τώρα έχουμε φτάσει στο πάνω μέρος. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο τώρα θα κάνουμε 3 σειρούλες, όλο άριχτα, αλλά μέσα εδώ ξέρουμε ότι έχουμε φάει, δηλαδή εδώ στην αρχή πηδήξαμε ένα πόντο. Άριχτα θα κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε εδώ ένα άριχτο που φάγαμε από εδώ. Το βλέπετε εδώ που έχουμε φάει ένα άριχτο. Εδώ λοιπόν αυτό το άριχτο θα πρέπει να το βάλουμε πάλι στην πάνω του πλευρά. Άρα εδώ ξεκινάμε κανονικά και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Ένα άριχτο και εδώ, πάνω από το ποδαράκι μας. Ένα άριχτο ανάμεσα, ένα άριχτο πάνω στο ποδαράκι μας. Έτσι λοιπόν, προσεκτικά προσεκτικά θα πάμε γύρω γύρω. Θα κλείνουμε τη σειρά μας στο τέλος, θα το φτάσω εγώ στο τέλος, θα σας δείξω πώς κλείνουμε τη σειρούλα μας και με αυτό ακριβώς τον τρόπο θα μου κάνετε 4 σειρές, έτσι. Λοιπόν, ένα πάνω από το ποδαράκι, είπαμε, ένα μέσα στην τρυπούλα. Αυτό, γύρω γύρω. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο βάζουμε ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε πού τελειώσαμε τη σειρά, τη φιλέ, και ξεκινάμε να κάνουμε γύρω γύρω βουβά για 4 σειρές. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εδώ στη μέση έχουμε και ένα πόντο. Άρα μπαίνουμε εδώ στον πόντο και κάνουμε ένα βουβό. Μπαίνουμε πάνω από το ποδαράκι και κάνουμε ένα βουβό. Μέσα στον πόντο, εκεί, και κάνουμε ένα βουβό. Μέσα στο ποδαράκι, ένα βουβό. Μέσα στον πόντο, δηλαδή μια πόντο, μια ποδαράκι. Βλέπετε, λοιπόν, μία στον πόντο βουβό, μία στο ποδαράκι βουβό. Θέλουμε να μην μας ξεχυλώσει τσαντούλα, να τη σφίξουμε. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Στην επόμενη σειρά που θα μου κάνετε, γιατί θα μου κάνετε 4, επειδή το βουβό δεν μπλέκεται, θα μου το πλέκετε στην πίσω θηλίτσα, έτσι. Δηλαδή μόλις φτάσετε εδώ, θα συνεχίσετε να κάνετε βουβό εδώ, σε αυτές τις θηλίτσες. Έτσι, νάτας. Αυτές. Εντάξει, στην πίσω θηλίτσα. Αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε για 4 σειρές. Και ανοίγω μετά να αρχίσουμε να δημιουργούμε το χερούλι μας. Λοιπόν, ανοίγω πάλι, μόλις έχω ολοκληρώσει και εγώ τις 4 σειρούλες. Λοιπόν, τελειώσαμε τις 4 σειρές βουβό εδώ. Και τι κάναμε τώρα? Διπλώσαμε τον πάτο, το βλέπετε πως τον δίπλωσα, κοιτάξτε. Οπ, έτσι. Είναι από εδώ μέχρι εδώ ο πάτος μας. Πήρα τις ευθείες και άφησα ένα κενό στη μέση 24 εκατοστά για να δημιουργήσουμε το χερούλι μας εδώ πάνω. Λοιπόν, άρα είμαστε στα 24 εκατοστά. Για να είμαι και 100% σίγουρη, εγώ μέτρησα και τους πόντους από εδώ μέχρι εδώ να είναι οι ίδιοι με τους πόντους που είναι από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή έβαλα στο περίπου 24 εκατοστά, αφού μέτρησα τον πάτο και τον έφερα ευθεία, έβαλα εδώ 24 εκατοστά και μετά έβαλα από πίσω τους ποντοδείκτες. Και τι άλλο έκανα τώρα? Μέτρησα εδώ τους πόντους και εκεί τους πόντους και μετέφερα τον ποντοδείκτη έτσι ώστε να έρθει πρόσωπο εδώ και πρόσωπο εκεί, αλλά να έχω ακριβώς τους ίδιους πόντους εδώ. Έτσι. Καταλάβαμε τι εννοώ? Ωραία. Αυτό καταλάβαμε. Πάμε τώρα... Α, κάτι άλλο. Από εδώ και πάνω λοιπόν, δημιουργώντας το χερούλι με τα βουβά, θα χρησιμοποιήσουμε ένα νούμερο βελονάκι μικρότερο. Δηλαδή, πλέξαμε την τσάντα με το 5 και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το βελονάκι νούμερο 4. Έτσι, για να γίνει λίγο πιο στιτό το πάνω μέρος της τσάντας μας και το χερούλι. Έτσι. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πλάγια. Ερχόμαστε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Να σας εξηγήσω. Εδώ τελείωσε το βουβό. Επειδή όμως το τελείωμα έπεσε ανάμεσα στα χερούλια, εμείς δεν θέλουμε την ένωση ανάμεσα στα χερούλια, οπότε τι έκανα? Κλείσα εδώ και πάω να πιάσω τώρα από τη μία γωνίτσα εδώ, ώστε να μας έρχεται το κλείσιμο των χερουλιών πάντα εδώ και να μην μπερδευόμαστε. Εδώ δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς τίποτα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, μπαίνουμε στο πίσω μέρος, όπως πάντα, γιατί όταν πλέκουμε βουβά, δεν μπορούμε να τα πλέξουμε αλλιώς, πρέπει να μπούμε στο πίσω μέρος τους. Εδώ. Αν θέλουμε, βέβαια, βάζουμε και ένα ποντοδείκτη, αν και φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε βουβά μέχρι τον ποντοδείκτη μας. Με το 4 νούμερο πλέον το βελονάκι, έτσι με βλέπετε. Για να έρθει λίγο πιο σφιχτό το χερούλι και να μην μας ξεχυλώσει ποτέ. Δεν έχει πολύ ωραία χρώματα αυτή η τσάντα. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, αυτός ο συνδυασμός μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί, έτσι, αλλά αυτός είναι καλοκαιρινός, ήλιος και θάλασσα. Αυτό μου θύμισε. Ένα λεπτό, γιατί πιάστηκε το σπαγκάκι του. Ωραία. Και συνεχίζουμε μέχρι τον ποντοδείκτη. Ωραία, φτάσαμε στον πρώτο ποντοδείκτη. Τώρα δεν το χρειαζόμαστε. Και τώρα κάνουμε 102 αλυσίδες για να μας έρθει ακριβώς το χερούλι. Το έχω μετρήσει, γι' αυτό σας το λέω, έτσι. Λοιπόν, μου κάνετε 102 αλυσίδες. 3, 4, 5. Κάναμε τις 102 αλυσίδες. Τι θέλω να προσέξετε? Εγώ το πρόσεξα βέβαια, αλλά θέλω να σας επιστήσω λίγο την προσοχή. Πάμε και ισιώνουμε την αλυσίδα. Μη τυχόν, μας έχει γυρίσει. Μήπως μας έχει γυρίσει. Για να είμαστε σίγουροι, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν έχει γυρίσει, οπότε μπαίνουμε εδώ, βγάζουμε το ποντοδείκτη και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το βουβό μας. Εκεί. Το στερεώσαμε το χέρι μας. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα να πλέκουμε με βουβά μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη. Έτσι. Όπου μόλις φτάσουμε στον άλλο ποντοδείκτη, κάνουμε πάλι, καλά όταν φτάσουμε θα σας πω, κάνουμε πάλι 102 αλυσίδες, αλλά πάμε να το κάνουμε μέχρι τον ποντοδείκτη και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στον άλλο ποντοδείκτη. Κάνουμε και το τελευταίο μας βουβό, εδώ. Και τώρα αρχίζουμε να μετράμε πάλι, προσεκτικά, προσεκτικά, 102 αλυσίδες. 3, 4... Με τα 102 και πάμε να ισιώσουμε πάλι, να δούμε αν είναι ίσια, όλοι είναι, αλλά να το σιγουρέψουμε. Εκεί είμαστε σωστοί, προσοχή, προσοχή, δηλαδή εδώ πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ίσια. Εκεί, βγάζουμε τον ποντοδείκτη, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Και τελειώσαμε για το δεύτερο χερούλι μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα με βουβά μέχρι το τέλος της σειράς μας τώρα. Εδώ που έχουμε αρχίσει, έτσι. Και φαίνεται και το ρουξουνάκι που αφήσαμε, οπότε δεν μπορεί να μπερδευτούμε. Να, το έχουμε αφήσει εδώ την αρχή. Βλέπετε. Οπότε δεν μπορούμε να μπερδευτούμε, εδώ είναι. Μόλις κάνουμε και το τελευταίο, ανοίγω να κάνουμε και την πρώτη σειρούλα μαζί. Και να σας αφήσω μετά ήσυχους να τελειώσουμε τα χερούλια. Είδαμε ότι ολοκληρώσαμε τη σειρά μας εδώ. Έτσι. Λοιπόν, βάλαμε ένα ποντοδείκτη, γιατί από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε. Επειδή είναι βουβό, θα το πάμε περιστροφικά. Έτσι. Οπότε τώρα ξεκινάμε την πρώτη σειρούλα βασικά. Γιατί αυτή μετράει για πρώτη. Η άλλη ήταν, επειδή βάλαμε τις αλυσίδες, δεν μετράει για σειρά. Οπότε σύνολο, εγώ θέλω να μου κάνετε τώρα 5 σειρές. Αυτή εδώ θα είναι η πρώτη σειρά. Εγώ θέλω να μου κάνετε 5 σαν αυτή που θα κάνουμε τώρα μαζί, έτσι. Και μετά τελείωσε η τσαντούλα μας και αν θέλουμε θα κάνουμε μετά μαζί το εσωτερικό. Όσοι θέλουν, συνήθως αυτές τις τσάντες δεν βάζουμε φόδρα. Εγώ όμως θα σας βάλω φοδρούλα. Εάν κάποια από εσάς θελήσει να μην βάλει φοδρούλα, θα βάλει μόνο τον πάτο που έχουμε φτιάξει, τον ωραίο. Εάν άλλοι θέλουν, μπορούν να βάλουν και φόδρα κάτω από τον πάτο. Θα σας το δείξω εγώ μετά και με τους δύο τρόπους και ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Προσέχουμε εδώ να είναι ίσιο, έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να μην μας τραβώσει την πρώτη σειρά. Μετά στη δεύτερη δεν έχει πρόβλημα πλέον, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Και αρχίζουμε τώρα να ανεβαίνουμε στην αλυσίδα. Κοιτάξτε με, εδώ. Εδώ μπαίνουμε, έτσι. Και κάνουμε βουβό. Προσέχουμε να μην μας τρίψει μόνο. Εκεί. Συνεχίζουμε. Στην επόμενη. Βλέπετε, ισιώνω και πάω. Ισιώνω και πάω. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι σίγουρα ισιωμένη η αλυσίδα, για να μην έχουμε εδώ προβλήματα. Να το. Ισιώνω την αλυσίδα και κάνω βουβό. Ισιώνω την αλυσίδα και κάνω βουβό. Μέχρι το τέλος του χερουλιού μας. Έτσι. Φτάνουμε και στο τέλος. Τελειώσαμε. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Και φτάσαμε στην εισάδα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, κοιτάξτε τι ωραίο χερούλι βγαίνει, βλέπετε, να το, εδώ να το δείτε λίγο πιο καθαρά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πράγμα, χωρίς να μου ανεβαίνετε σειρά είπαμε, γιατί τώρα τα βουβά δεν χρειάζεται να ανέβουμε σειρά, θα μου το κάνετε αυτή, μόλις φτάσετε εδώ, θα είναι η πρώτη μας σειρούλα, δηλαδή θα έχουμε κάνει μία σειρά πάνω στις αλυσίδες. Εγώ θέλω να μου κάνετε 5 σειρές πάνω στις αλυσίδες, έτσι, 5 σειρές. Θα είναι ένα χερούλι ό,τι πρέπει και στο μάκρος του. Έτσι, το έχω μετρήσει, είναι ό,τι πρέπει και στο μάκρος του. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, κάνουμε όλοι μαζί τις 5 μασιρούλες και ανοίγω, να δούμε την τσαντούλα μας έτοιμη, το βασικό κομμάτι της τσάντας μας, και μετά να αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να το κάνουμε με επένδυση και ποιοι θέλουμε να την αφήσουμε όπως είναι. Έτσι. Λοιπόν, κάντε μου τις 5 σιρούλες και ανοίγω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο η τσαντούλα μας είναι αυτή. Έτσι, έχουμε τελειώσει τα χερούλια της, να το. Είναι πάρα πολύ όμορφη, δηλαδή και έτσι ακόμα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά, όπως βλέπετε, ο πάτος είναι μαλακός. Άρα, τι κάναμε για να σκληρύνουμε τον πάτο? Για αυτούς που δεν θέλουν να βάλουν φόδρα είναι αυτό που θα πω τώρα. Λοιπόν, γυρίζουμε την τσαντούλα μας κάτω. Αυτό το κομμάτι δεν μετράμε τις 3 σειρές που κάναμε τις περιμετρικές για να γυρίσουμε τις γωνίτσες. Δηλαδή, ο πάτος μας είναι αυτός. Να τον δείτε καλά. Δεν μετράμε τις 3 σειρούλες, καταλάβατε? Λοιπόν, εκεί, αυτός είναι ο πάτος μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε πλέγμα, κόβουμε 2 κομμάτια πλέγμα, να το. Σε αυτές τις διαστάσεις, 2 κομμάτια έχω βάλει μέσα εδώ, 2, ίδια. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε λίγη φοδρίτσα χρωματιστή, αν θέλουμε δεν είναι χρωματιστή και είναι μονόχρωμη, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λοιπόν, και μετά το γυρίζουμε και το ράβουμε. Οπότε έχουμε τελειώσει έναν πάτο. Μία σκλήρινση μόνο στον πάτο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι τώρα το βάζουμε μέσα. Καλά, καλά. Να βρούμε τις γωνίες, έτσι. Εκεί. Και από εδώ. Και από εδώ. Λοιπόν. Και με πολύ προσεκτικά ποντάκια, έτσι, το γυρίζουμε και το ράβουμε λίγο κάτω. Μία πονταρισούλα εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εδώ, μία εδώ. Ίσα ίσα να το στερεώσουμε κάτω. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή δεν έχουμε βάλει τις πονταρισούλες, έβαλα 4 καρφιτσούλες για να στερεώσουμε τον πάτο, να σας τη δείξω πώς είναι. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε πώς θα είναι. Η όψη της τσαντούλας μας σε αυτό το σημείο είναι αυτή, που είναι πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια, εντάξει, εδώ πάνω θα τη στερεώσουμε μετά, μην τη βλέπετε έτσι. Θα βάλουμε και τις σούστες μας, θα βάλουμε και τα τέτοια, θα γίνει πολύ ωραία τσάντα. Λοιπόν, είναι αυτή. Εντάξει, τώρα, αυτό είναι για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν επένδυση. Πάμε τώρα σε αυτούς που θέλουν να βάλουν επένδυση μέσα, δηλαδή να την κάνουν πιο τσάντα, να πω. Τέλος, αν και αυτή είναι μια πολύ ωραία τσάντα, συνήθως δεν βάζουμε επένδυση, έτσι. Αλλά μπορεί κάποιος να θέλει να βάλει. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τον πάτο πάλι, τον κανονικό τον πάτο είπαμε. Πάμε κάτω, να το δούμε. Λοιπόν, παίρνουμε τον κανονικό τον πάτο πάλι και κόβουμε ένα κομμάτι ύφασμα από τη φόδρα μας. Γι' αυτό όταν παραγγέλνετε το kit θα μας λέτε αν θέλετε να σας βάλουμε φόδρα μέσα ή όχι, έτσι. Λοιπόν, κόβουμε ένα κομμάτι φόδρα στις διαστάσεις του πάτου και μισό ποντάκι μεγαλύτερη. Για να βρούμε τώρα το γύρω-γύρω, γιατί εδώ το έχουμε ράψει τη μια πλευρά, έτσι. Λοιπόν, για να βρούμε τώρα το γύρω-γύρω τι κάνουμε. Ανοίγουμε την τσάντα μας, τη βάζουμε κάτω, χερούλι με χερούλι, εκεί. Την απλώνουμε καλά και μετράμε πόσο είναι αυτό το κομμάτι, έτσι. Το βάζουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι διπλό, γιατί το θέλουμε γύρω-γύρω τη φόδρα μας, έτσι. Και αφήνουμε και τόσο δούλη στην ακρούλα για να μπορούμε να ράψουμε τις 2 μεριές. Αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει αυτό το κομμάτι, το οποίο κάναμε τόσο, και μπορούμε να μετρήσουμε και από εδώ μέχρι εδώ περίπου, λίγο παραπάνω θα αφήνουμε πάντα, έτσι, για το ύψος. Ωραία, τελειώσαμε το ένα, το ράψαμε το κομμάτι το στρογγυλό, το βλέπετε, να το. Είναι το κομμάτι μας το στρογγυλό, αυτό. Το ράψαμε εδώ. Πάμε τώρα λοιπόν και το ενώνουμε στον πάτο που έχουμε κόψει. Να το. Το έχουμε ξανακάνει πολλές φορές αυτό. Να το. Το ενώσαμε στον πάτο. Οπότε η φοδρούλα της τσάντας μας είναι έτοιμη. Τι κάνουμε αν θέλουμε τώρα? Βγάζουμε τον πάτο αυτόν που έχουμε βάλει, γιατί αυτό είπαμε είναι χωρίς φόδρα. Τον βγάζουμε αυτόν. Βάζουμε πρώτα τη φόδρα μας μέσα. Προσέχουμε το φαρδί σημείο και το στενό, γιατί είναι μακρόστενος ο πάτος. Βάζουμε αυτό στη μία γωνία, αυτό στην άλλη γωνία. Κανονικά τοποθετούμε τη φόδρα μας δηλαδή. Μέσα καλά. Προσέχουμε μόνο να πιάνουμε τις γωνίες, έτσι. Λοιπόν. Και αφού τη βάλουμε μέσα και την τοποθετήσουμε ωραία, βάζουμε αυτό από πάνω για να δημιουργήσουμε τον πάτο της. Λοιπόν, να τακτοποιήσω μέσα και ανοίγω να σας τη δείξω, έτσι. Βάλαμε τη φόδρα μας μέσα, να τη. Και τώρα είναι η φάση που θα την τακτοποιήσουμε. Δηλαδή, εδώ που είναι η ένωση, θα πάμε και θα τη βάλουμε ανάμεσα στα χερούλια. Αυτό θα σας πω μετά τι είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, εκεί. Θα βάλουμε μια καρφιτσούλα εδώ, γύρω-γύρω κανονικά. Θα μου την τρυπώσετε. Θα πάτε ακριβώς στην άλλη πλευρά. Θα βρείτε την άλλη πλευρά, για να τη βρούμε. Εκεί. Θα τη διπλώσετε και θα μου τη βάλετε στην άλλη άκρη. Εκεί. Ακριβώς εκεί που ξεκινάει το βουβό, έτσι. Εκεί. Και θα μου βάλετε προσεκτικά τώρα, γύρω-γύρω, γυρίζοντας τη φοδρούλα, σε αυτό εδώ το σημείο, δηλαδή εδώ. Εκεί που αρχίζουν τα άριχτα, έτσι. Γύρω-γύρω θα μου την τοποθετήσετε πολύ προσεκτικά. Και μετά θέλει ράψιμο. Έτσι, γύρω-γύρω. Λοιπόν, η όψη με τη φόδρα της είναι αυτή. Είναι κάτι άλλο, έτσι. Είναι πιο τσάντα που μπορεί να την κρατήσεις και λίγο πιο απογευματινή, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κλείνει η τσάντα αυτή. Αυτή λοιπόν η τσάντα, εκτός του ότι εδώ στη μέση θα βάλουμε μία σούστα, θέλουμε όμως να μαζέψουμε λίγο και τα πλαϊνά της, να κάνει αυτό το πραγματάκι. Να είναι έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν για να γίνει έτσι? Εδώ έχω βάλει ένα παπαγαλάκι, το οποίο έχω στερεώσει. Θα πάμε τώρα από την άλλη μεριά, στο ίδιο ακριβώς σημείο ανάμεσα στα χερούλια εδώ, να βάλουμε άλλο ένα τέτοιο παπαγαλάκι. Αυτά τα δύο παπαγαλάκια λοιπόν θα έρχονται στο κέντρο και θα κλείνουν μεταξύ τους. Οπότε τα δύο πλαϊνά θα τραβιούνται προς τα μέσα. Θα μπει και εδώ η σούστα και θα είναι τελείως στεγανή η τσάντα μας, δηλαδή δεν χωράει χέρι να μπει, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το πλαϊνούλι μας. Δεν είναι τίποτα. Βάζουμε εδώ, επάνω σε αυτό, τραβάμε, έτσι. Και κάνουμε ένα. Τραβάμε να μην μας φύγει. Μπαίνουμε ξανά μέσα. Δύο. Τρία. Αυτό το καίμε μετά, έτσι, αυτό το ρουξουνάκι που έχει μείνει απ' έξω. Έτσι, ωραία. Κάνουμε 10 γαϊτανάκια. Ωραία. Και γυρίζουμε και το πλέκουμε από την πίσω πλευρά. Ωραία, κοντεύουμε. Τόση ώρα, παιδιά, λειτουργώ χωρίς γυαλιά. Περιμένετε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί εδώ στο τέλος δεν βλέπω. Είναι και σκούρο. Ωραία, τα βάλαμε. Λοιπόν, εδώ. Πάμε και εδώ πάνω να κλείσουμε με ένα βουβό. Ωραία. Αυτό είναι το κομματάκι που θέλαμε. Δεν θέλουμε παραπάνω. Οπότε το κόβουμε τώρα. και το περνάμε από μέσα με ωραίο προσεκτικά. Και με αυτά τα δύο κομματάκια. Έλα, πέρασε. Πέρασε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό και αυτό τώρα τα καίμε, έτσι. Εκεί. Αυτό τώρα όπως είναι, πάμε και το ράβουμε. Να φέρω τη βελόνα μου, να φέρω και τον αναπτήρα. Και έρχομαι, έτσι. Το κάψαμε, να το... Έφερε τον αναπτήρα, έφερε και τη μαλλιοβελόνα μου. Την πέρασα, έκαψα και τον κόμπο μου, να τα έχω έτοιμο. Και πάμε να το ράψουμε τώρα. Λοιπόν, για να βρούμε ακριβώς που θα το ράψουμε, παίρνουμε τα χερούλια και τα ενώνουμε να δούμε πού ακριβώς ενώνονται τα χερουλάκια μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα, βρίσκουμε το κέντρο, εκεί είναι, και πάμε κάτω-κάτω. Εντάξει, και το βάζουμε εδώ, από την καλή πλευρά, η καλή είναι εδώ, γιατί από την άλλη το έχουμε κάψει. Και πάμε και το ράβουμε με τρόπο. Καλά, καλά. Εδώ. Τον κόμπο το βάζουμε λίγο μέσα, να μην φαίνεται. Και το ράβουμε. Κάνουμε ένα στυλάκι για να το βρούμε, να το πετύχουμε, ναι. Και το περνάμε από εδώ. Πάμε λίγο πιο εκεί. Πιάνουμε πάλι ένα στυλάκι. Πούντο. Το πιάσαμε, θα το πιάσω. Να το ανοίξουμε λίγο για να περνάει, μπράβο. Και το ξαναπερνάμε από εδώ. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Πιο εδώ λίγο. Και το περνάμε στο τελευταίο εδώ. Οπότε τελειώσαμε. Το στερεώσαμε καλά καλά. Πάμε ξανά εδώ και του κάνουμε και ένα κόμπο για να είμαστε σίγουροι. Το κόβουμε. Και το καίμε. Ωραία. Τι έχουμε κάνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο? Τσακίζουμε αυτό. Τσακίζουμε αυτό. Και αυτά τα δύο τώρα ενώνονται μεταξύ τους. Οπότε η τσαντούλα μας... Ένα λεπτό να τη δούμε. Γιατί δεν βάλαμε ακόμη τη σούστα μας. Λοιπόν, η όψη της τσαντούλας μας τώρα είναι αυτή. Έχουμε βάλει τα δύο της πλαϊνά μέσα. Το βλέπετε τι ωραία που γίνεται. Και είναι μόνιμο αυτό γιατί έχουν ενωθεί τα δύο παπαγαλάκια, έτσι. Λοιπόν. Πάμε τώρα να σας δείξω που θα βάλουμε και τη σούστα και μετά θα σας αφήσω ήσυχους να μου κάνετε τη ραπτική σας, έτσι. Λοιπόν, εδώ, τώρα, εδώ, στο κέντρο από τα χερούλια μας θα βάλουμε το μαγνητάκι μας. Ένα από εδώ, θα μου βάλετε και πάνω από αυτά βέβαια και ένα από εκεί. Ακριβώς εκεί που τελειώνει η φοδρούλα, έτσι. Λοιπόν, θα μου ράψετε και τα μαγνητάκια και μετά θα τα ράψω όλα αυτά κι εγώ και μετά αφού τα κάνουμε όλα αυτά μαζί παρέα θα ανοίξουμε να δούμε την υπέροχη τσάντα μας, έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω να ράψετε τώρα, θέλουμε να ράψουμε δηλαδή. Λίγο πονταρισούλες είπαμε μέσα στον πάτο, λίγο εδώ γύρω γύρω, αυτό... Και να μου ράψετε και το μαγνητάκι. Και νάτι, η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Δεν είναι υπέροχη? Άκρος καλοκαιρινή. Ήλιος και θάλασσα. Τελεία. Λοιπόν, σας είχα πει, όταν φτιάξαμε αυτό για την Κλάρα, σας είχα πει ότι θα της κάνουμε μία τσαντούλα σορτή. Λοιπόν, κοιτάξτε τα χρώματα αυτά και κοιτάξτε και τα χρώματα αυτά. Δεν είναι υπέροχη και σε μένα? Ωραία. Τέλεια, έτσι, αλλά και στην Κλαρίτα μας. Ας τη βάλουμε όμορφα. Ωραία. Λιποθύμησες. Την πιάσαμε. Σ' άρεσε τόσο πολύ που λιποθύμησε. Λοιπόν, δεν είναι υπέροχη. Αυτή είναι η τσάντα μας, πιστεύω να σας άρεσε όλο αυτό που κάναμε παρέα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα για το καλοκαίρι. Οπότε για να μην τα χάσουμε όλα αυτά, πατάμε εγγραφή στο κανάλι, πατάμε και το κουδουνάκι να μας έρχονται ενημερώσεις. Εάν θέλετε μπορείτε να μας βρείτε παντού, Instagram, Facebook, TikTok. Και να μπείτε και στο site μας, υπάρχουν όλα τα υλικά για οτιδήποτε δημιουργούμε εδώ μέσα παρέα και σε πολύ καλές τιμές. Και υπάρχουν και σε kit, δηλαδή αυτό τώρα υπάρχει σε kit ολοκληρωμένο, έτσι, ό,τι χρειάζεται για να ετοιμαστεί αυτή η τσάντα. Με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη τσάντα θα κάνετε μία επιλογή εάν τη θέλετε με φόδρα ή χωρίς φόδρα, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!